Καλησπέρα στους φίλους και σήμερα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο θα έλεγα ότι ενώ είναι η πεμπτουσία των οικαστικών τεχνών οι περισσότεροι ξέρουν πολύ λίγα για το χρωματικό κύκλο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη άποψη για το χρώμα. Θα προσπαθήσουμε, εφόσον θέλουμε αυτό το κεφάλαιο να βγει λεπτομερώς, να το πούμε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά, ώστε να φανούν όλες οι λεπτομέρειες για το χρώμα που θα είναι πολύ χρήσιμες σε κάθε έναν ο οποίος ασχολείται με αυτό. Είναι γεγονός ότι από την εμπειρία μας, όταν κάνουμε μια ερώτηση για το τι είναι τα βασικά χρώματα, λόγω χάρη λέει, α, ξέρουμε, είναι στο χρωματικό κύκλο, είναι το κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Εκεί τελειώνει περίπου όλο το ρεπερτόριο για το χρωματικό κύκλο. Έχουμε ακούσει και τα συμπληρωματικά. Αλλά δεν γνωρίζουμε τι ρόλο παίζουν ακριβώς και γιατί έχουν τοποθετηθεί έτσι και τι θα μας ωφελήσει όλη αυτή η γνώση του χρωματικού κύκλου για το αποτέλεσμα στον πίνακά μας. Οπότε, αυτό που είχα παρακαλέσει ήταν ότι όσοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν αυτό το κεφάλαιο, να το παρακολουθήσουν από την αρχή, διότι το ένα χτίζεται πάνω στο άλλο και ό,τι πούμε δεν θα μπορεί να έχει ίσως μια έννοια ολοκληρωμένη σε αυτόν που θα έρθει κάπου στη μέση να το παρακολουθήσει. Ακόμα και όταν το δείτε βίντεο, πρέπει να το δείτε από την αρχή μέχρι το τέλος για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, ο χρωματικός κύκλος είναι έτσι τοποθετημένος, δηλαδή έτσι είναι τα χρώματα τοποθετημένα στο χρωματικό κύκλο και ο χρωματικός κύκλος, όπως βλέπετε, είναι το κομμάτι αυτό, το στρογγυλό, έτσι, αυτό. Όχι το κεντρικό κομμάτι που είναι εδώ μέσα. Θα συγχωρέσετε μου για τη μη ευχέρεια να δείχνω, γιατί είμαι ανάποδα, αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν, ο χρωματικός κύκλος είναι το δαχτυλίδι γύρω-γύρω και μέσα έχει ένα διαμάντι. Θα τα πούμε. Θέλω να δώσω μερικές πληροφορίες για τα χρώματα. Η εκτύπωση είναι πολύ καλύτερη όπως είναι εδώ πέρα, αλλά όταν προβάλλεται μέσα στην οθόνη δεν ανταποκρίνεται προς τα χρώματα. Δηλαδή, βλέπω ότι το κόκκινο, εδώ που είναι αρκετά κόκκινο, εδώ φαίνεται σαν καφέ. Μην το θεωρήσετε αυτά τα δύο χρώματα ότι είναι καφέ, αλλά είναι κόκκινα. Επίσης, δεν με ικανοποιεί το κίτρινο, το οποίο φαίνεται σαν ξεθοριασμένο κίτρινο, όπως και εδώ, ενώ αυτό που έχω μπροστά μου είναι κίτρινο-κίτρινο. Να δω αν σε μια άλλη θέση θα ήταν. Εκεί πιθανώς να είναι λίγο καλύτερα. Εκεί ίσως είναι λίγο καλύτερα. Ωραία. Δίχως να είναι απόλυτα καλά. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέει με μια ματιά ο χρωματικός κύκλος. Αν το παρατηρήσουμε και δούμε τα χρώματα τα οποία είναι εδώ στον κύκλο, γύρω-γύρω, θα δούμε ότι υπάρχουν 12 χρώματα. 12 χρώματα τα οποία όμως εύκολα μπορούμε να δούμε ότι λείπουν δύο χρώματα τα οποία θα θέλαμε να είναι και είναι το άσπρο και το μαύρο. Θα πούμε ότι το άσπρο και το μαύρο δεν εντάσσονται στα χρώματα, δεν είναι καν χρώματα. Το άσπρο και το μαύρο είναι
άχρωμα. Συμβολίζουν και είναι το φως και το μη φως. Μη φως. Η έλλειψη του άσπρου δημιουργεί την πραγματικότητα, ότι όλα τα αντικείμενα σε έλλειψη φωτός είναι μαύρα. Άρα, το μαύρο είναι η κατάσταση εκείνη όταν δεν υπάρχει φως. Ενώ το άσπρο είναι το απόλυτο εκτυφλωτικό φως του ηλίου ή το τεχνητό φως το οποίο πέφτει πάνω σε ένα αντικείμενο. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο χρωματικός κύκλος δεν έχει μέσα του άσπρο μαύρο. Έτσι. Άρα αμέσως δεν είναι αυτά μπαίνουν ότι δεν είναι χρώματα. Έτσι. Δηλαδή αμέσως να καταλάβουμε ότι δεν είναι χρώματα. Όλα τα άλλα χρώματα τι είναι. Για να δούμε. Απάνω εδώ βλέπουμε το χρώμα το κίτρινο. Το κίτρινο. Ένα. Είναι τρία βασικά χρώματα έχει ο χρωματικός κύκλος. Τρία βασικά χρώματα. Κίτρινο. Εδώ. Πού είμαστε. Το κόκκινο. Εδώ. Και κάπου εδώ. Το μπλε. Εδώ. Μπλε. Κόκκινο. Και ψηλά το κίτρινο. Ανά 120 μοίρες. Ωραία. Τι κερδίσαμε που τα μάθαμε αυτά τα τρία χρώματα. Αυτά τα χρώματα, πρώτο κέρδος. Ότι γνωρίζουμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε όλη τη ζωγραφική μας έχοντας αυτά τα τρία μόνο χρώματα. Αυτό τι είπα να πει. Ότι αν έχω κίτρινο, κόκκινο, μπλε, μπορώ να ζωγραφίσω όποιον πίνακα θέλω. Με όλα τα άλλα χρώματα που βλέπω γύρω μου, όλα. Μπορούν όλα τα χρώματα να κατασκευαστούν μόνο και μόνο εάν έχω το κόκκινο και το μπλε, τίποτα άλλο. Κάτι άλλο να έχω και τα δύο άχρωμα. Ή τουλάχιστον το ένα, το άσπρο, το φως. Σημαντικό. Δηλαδή, μπορώ να κάνω κόκκινο, κίτρινο, μπλε και άσπρο, άντε και μαύρο, όπου λίγοι ζωγράφοι το χρησιμοποιούν, αλλά με τα τέσσερα που σας προανέφερα, τα τρία που βρίσκονται στο χρωματικό κύκλο και ένα άχρωμο, το άσπρο, να μπορώ να ζωγραφίσω όποια χρώματα θέλω. Ερώτημα πρώτο. Βλέπω αυτό το κίτρινο που είναι απέναντί μου. Ποιο κίτρινο είναι αυτό? Πώς θα το ζητήσω? Παίζει ρόλο αν είναι λίγο πιο ανοιχτό, λίγο πιο σκούρο, λίγο πιο πορτοκαλίζει, λίγο πιο πρασινίζει. Έχει μεγάλη σημασία. Έχει τεράστια σημασία. Εάν ήθελα να ζωγραφίσω με τα τρία βασικά χρώματα, έχει μεγάλη σημασία, διότι αυτά τα τρία βασικά χρώματα πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. Μάλιστα. Και λαμπερά. Η ιδιότητα λοιπόν αυτών των χρωμάτων είναι ότι είναι λαμπερά, κύρια, και καθαρά. Τι πάει να πει καθαρά? Καθαρό είναι ένα χρώμα το οποίο είναι κορεσμένο, δηλαδή είναι καθαρό 100%, αποτελείται από το χρώμα που βλέπω μόνο και λέγεται κίτρινο παραδείγματος χάρη και δεν έχει καμία άλλη πρόσμιξη μέσα. Α, τίποτα άλλο, δηλαδή τι θα μπορούσε να έχει. Εφόσον τα χρώματα είναι τρία, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, αυτά είναι τα πρωτογενή χρώματα ή τα πρώτα χρώματα ή τα βασικά χρώματα όπως τα ξέρουμε. Αυτά αφού είναι τρία χρώματα, άντε και το άσπρο, δεν θα έπρεπε να έχει τίποτα από τα υπόλοιπα προανέφερα χρώματα. Δηλαδή το κίτρινο να μην έχει ούτε λίγο κόκκινο, ούτε λίγο κόκκινο, το δεύτερο πρωτεύον χρώμα, να είναι μόνο κίτρινο,
να μην έχει καθόλου κόκκινο, καθόλου, ούτε μισό τα 100, ούτε καθόλου μπλε. Πού είναι το άλλο χρώμα. Επίσης, να μην έχει άσπρο μέσα. Εάν είχε, δεν θα ήταν το χρώμα που θα μου έκανε. Θα ήταν ένα μείγμα, αλλά δεν θα ήταν το χρώμα που θα ήταν το καθαρό κόκκινο, κίτρινο, μπλε που σας είπα πρέπει να είναι 100% καθαρά. Να μην έχω μέσα πρόσμιξη. Άρα, στο κεντρικό διαμάτι εδώ πέρα που φαίνεται το κίτρινο, το μπλε και το κόκκινο, το οποίο κίτρινο το βλέπω και πάνω, το κόκκινο το βλέπω και εδώ και το μπλε το βλέπω και εδώ. Αυτά τα τρία βασικά χρώματα μπορώ να κάνω τώρα να φτιάξω όλα τα χρώματα σε οποιοδήποτε πίνακα θέλετε. Μόνο με το κόκκινο, κίτρινο, μπλε, ναι, σας είπα κόκκινο, κίτρινο, μπλε και το άσπρο. Άντε και λίγο μαύρο, να έχω, για ειδικές περιπτώσεις. Οπότε, όταν πάω πρώτο, να το λύσουμε αυτό, όταν πάω να ζητήσω ένα κίτρινο, ποιο κίτρινο θα ζητήσω, το βασικό κίτρινο. Ναι, αν πάτε σε ένα χρωματοπωλείο και πες του θέλω το βασικό κίτρινο, ο Θεός να βάλει το χέρι του για το τι κίτρινο θα σου δώσουν. Ή βασικό κόκκινο ή βασικό μπλε. Ο καθένας σου λέει, εγώ για βασικό αυτό δίνω. Εγώ για κόκκινο αυτό δίνω, για κίτρινο αυτό δίνω και δεν έχω κανένα παράπονο, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ό,τι μαθαίνει ένας υπάλληλος ενός χρωματοπωλείου, ενός χώρου που πουλάει χρώματα, να λέει στους πελάτες του ότι όλα είναι πολύ ωραία, δεν είναι. Λοιπόν, πάλι έχουμε κάνα 2-3 ερωτήματα. Το εάν έχω ένα καθαρό χρώμα και το βρήκα που είναι βασικό, από τι το βρήκες θα το ρωτήσω. Μου είπαν ότι είναι βασικό. Όχι, δεν πας έτσι. Θα πας από το τι λέει στην ετικέτα πάνω, εκεί που το αγοράσεις. Πρώτα θα σου έλεγα ότι να είναι μία μάρκα η οποία να είναι γνωστή. Και θα σου έλεγα ότι να αποφύγεις τα πολύ ευτελή χρώματα. Τα πολύ ευτελή χρώματα, δεν σου λέω ποια χώρα θα είναι, αλλά θα σου πω ότι η τιμή τους θα σε κάνει να καταλάβεις ότι γιατί πρέπει να τα αγοράσεις ή να μην τα αγοράσεις. Α πούμε ότι ένα σωληνάριο ακριλικών το βρεις από 3,5 έως 5 ευρώ. Εάν βρεις 12 χρώματα με 3 ευρώ, μάλλον κοβερόδα. Δεν είναι αυτά για σένα, δεν είναι παιδική ζωγραφική. Μα αφού είναι κίτρινο και αυτό. Κοίτα, με ζωγραφική ρόλο παίζει όχι τι κίτρινο είναι, αλλά πόσο χρόνο θα κάνει να είναι κίτρινο συνέχεια. Δεν το βάζεις στον πίνακα πάνω και σε 10 μέρες φαίνεται σαν άσπρο. Δεν είναι καλό, δεν έχει μέσα pigment, δηλαδή χρωστική. Δεν έχει χρωστική μέσα, οπότε θα ξεθοριάσει. Όταν το χτυπήσει λίγο φως, από κίτρινο θα γίνει άσπρο. Το κόκκινο θα γίνει ροζ και το μπλε γαλάζιο. Οπότε μην παίρνετε τέτοια χρώματα. Στα πρώτα βήματα πάρτε. Στα πρώτα βήματα. Στους 2-3 πρώτους μήνες πάρτε να ξεθαρέψετε για να παίξει λίγο το χέρι σας. Μετά όμως, αν πρόκειται να κάνετε πίνακες που θα είναι για να τους έχετε ενθύμιο ή να είναι μελέτες σας, θα πάρετε λίγο καλύτερα χρώματα. Δεν σας λέω να πάρετε χρώματα της Rembrandt, αλλά μπορείτε να πάρετε Van Gogh, Amsterdam και άλλες παρόμοιες εταιρείες, έτσι, οι οποίες είναι εκεί σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, θα πούμε το κίτρινο είναι 100% κίτρινο, δίχως καμία πρόσμιξη. Δεν έχει μέσα δηλαδή ούτε κόκκινο, ούτε μπλε, ούτε άσπρο. Αν έχει άσπρο, θα το συναντήσεις ως εξής. Επειδή τα σφινλάρια γράφουν αγγλικούς τίτλους και γράφουν yellow, θα το δείτε σαν light yellow, αν έχει άσπρο μέσα. Light yellow. Εάν
Εάν έχει μπλε μέσα, θα το δείτε σαν citron, lemon yellow ή citron ή lemon yellow. Ό,τι θυμίζει λεμόνι λοιπόν και έτσι, μην το πάρετε για βασικό χρώμα γιατί έχει μέσα μπλε, οπότε θα πρασινίζει λιγάκι. Επίσης, δεν θα πάρετε το κίτρινο του καδμίου, cadmium yellow, γιατί έχει μέσα κόκκινο και πορτοκαλίζει λιγάκι, είναι σαν το κρόκο του αυγού. Λοιπόν, είναι κίτρινο θερμό πολύ, αλλά δεν μας κάνει για να δημιουργήσει νέα χρώματα. Οπότε, ένα ερώτημα είναι το εξής. Μα αν με αυτά τα τρία χρώματα μπορώ και φτιάχνω όλα τα χρώματα, δεν θα έπρεπε περίπου όλα τα χρώματα να είναι ίδια? Πώς γίνεται και όλα τα χρώματα είναι διαφορετικά? Άκουσε να δεις. Το ένα χρώμα είναι 20% κίτρινο, 50% ας πούμε κόκκινο, 20 και 50, 70 και 30 μπλε. Ένα άλλο χρώμα είναι 40 κίτρινο και μοιράζουμε τα άλλα δύο, σε λέει αναλογία. Βάλε τώρα ότι μπορούν να παίξουν 89 κίτρινο, 87,5 κίτρινο, 86 κίτρινο, 85,5, 84, 85, και όλα τα άλλα να παίζουν, σου λέω ένα μισή μονάδα, μπορεί να παίζουν ένα δέκατο. Καταλαβαίνεις πόσα χρώματα είναι. Δεύτερο, ότι να παίζουν με κάθε αναλογία, δυνατή αναλογία, και να μπαίνει και το άσπρο μέσα. Άσπρο 5%, 10%, 15%, 20%, σε κάθε τέτοια κίνηση με διαφοροποιημένο άσπρο γίνουν δισεκατομμύρια, άπειρα χρώματα. Οπότε μπορεί να γεμίσεις 15 τείχους του 10 μέτρων, ας πούμε, μόνο με τις διαφορετικές αναλογίες των τριών αυτών χρωμάτων συν άσπρο. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν πώς θα φτιάχναμε χρώματα. Ωραία. Παίρνω τα δύο πρώτα χρώματα που έχω, το κίτρινο και το μπλε. Εάν τα ενώσω, ξέρουμε εκ πείρας το τι χρώμα θα μας βγάλει. Το κίτρινο και το μπλε. Θα μας βγάλει το χρώμα που είναι από πάνω, το πράσινο. Το πράσινο. Μάλιστα. Τι αναλογία θα βάλω κίτρινο και πόσο μπλε? 50-50? Όχι. Επειδή τα χρώματα έχουν διαφορετική φωτεινότητα, θα ανακατεύω ώστε, προσέξτε, να βγει ένα χρώμα που θα είναι το πράσινο και πρέπει να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Ποιες? Ότι το πράσινο που θα βγει, εμπρός να σας πω, το πράσινο που θα βγει δεν θα έχει καμία σχέση με το πράσινο που είναι εδώ πέρα, γιατί δεν είναι καλό το φως από πάνω και δεν το αναδεικνύει όπως είναι. Για να δω, αν το γυρίσω ίσως σας δώσει πιο καλή εικόνα. Να το, εδώ φαίνεται. Εδώ φαίνεται πιο καλό το πράσινο. Μπορούμε και το βλέπουμε όπως είναι. Εδώ. Και εδώ, λέμε το πράσινο είναι πιο καλό. Κοιτάξτε, όταν πάω πίσω, το φως δεν το δείχνει τόσο καλό. Α, εκεί το δείχνει αρκετά καλό επίσης. Εκεί. Για να δω, μήπως είναι η γωνία που πέφτει το φως και δεν το δείχνει τόσο καλό. Λίγο ξεθοριασμένο είναι. Κοιτάξτε πόσο αλλάζει εδώ πέρα. Άλλαξε πολύ εδώ πέρα. Και θα το κρατήσουμε λιγάκι. Είναι καλύτερα, εγώ δεν φαίνομαι, αλλά δεν πειράζει. Μια σιέστα. Λοιπόν, εκεί είναι πιο καλά, για να δούμε. Το φως από πίσω, να το τροποποιήσω λιγάκι, να το κρύψω μάλλον, γιατί μου κάνει χαλάστρα. Για να το κλείσω. Για να το βγάλω. Ίσως είναι καλύτερα. Ίσως είναι καλύτερα έτσι. Ωραία.
Να. Είναι καλύτερα, ναι. Κύριε το άτομο. Λοιπόν. Το πράσινο, λοιπόν, το πράσινο βγαίνει από το μπλε και από το κίτρινο. Είμαι ανάποδα και δεν μπορώ να τα βρω αμέσως. Λοιπόν, με αναλογία τέτοια, ώστε να πιάσω ένα χρώμα που θα είναι το πράσινο και πρέπει να έχω στο μυαλό μου κάτι τώρα. Όταν φτιάχνω πράσινο θα μου πει ότι πότε έχω καταφέρει να πιάσω το πράσινο. Όταν, προσοχή, το πράσινο, το χρώμα που θα φτιάξουμε με ανάμειξη του κίτρινου και του μπλε, θα πρέπει να κρατάει ίση απόσταση και από το κίτρινο και από το μπλε. Δεν πρέπει να μοιάζει ούτε με το μπλε, ούτε με το κίτρινο. Εάν συμβεί αυτό, πάει να πει ότι δεν έχω κάνει κάτι καλά. Πρέπει λοιπόν να είναι ξένο και με το κίτρινο και με το μπλε. Είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή όσο μοιάζει στο μπλε, τόσο δεν μοιάζει και στο κίτρινο. Το πω διαφορετικά. Μάλλον να μην μοιάζει καθόλου ούτε στο κίτρινο ούτε στο μπλε. Να είναι ένα ξέχωρο χρώμα. Ωραία. Αυτό θα γίνει και με το κόκκινο και το κίτρινο. Αυτά τα δύο ενώμενα μαζί δίνει το πορτοκαλί. Εδώ πέρα. Το οποίο το βλέπω και εδώ πέρα. Πάνω στο χρωματικό κύκλο. Αυτά τα δύο είναι επίσης σε μια αναλογία τέτοια που κοιτάω να μην είναι ούτε κόκκινο ούτε κίτρινο αυτό το πορτοκαλί. Να είναι κάπου να κρατάει μια θέση ίσων αποστάσεων και από το κόκκινο και από το κίτρινο. Επίσης, το μοβ εδώ κάτω, που είμαστε, το μοβ εδώ κάτω, θα πρέπει να κρατάει ίση απόσταση από αυτά τα δύο, από το κόκκινο και το μπλε. Όμως δεν κρατάει, εδώ η εκτύπωση όπως είναι, δεν φαίνεται να κρατάει ίση απόσταση, αυτό είναι λάθος της εκτύπωσης. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά με το μπλε και πολύ μακριά με το κόκκινο. Δηλαδή ένα χρώμα που θα ήταν πιο κοντά σε αυτό, θα ήταν πιο αρμόζον να είναι εδώ μέσα, που να φαίνεται ότι είναι και μπλε και κόκκινο. Και να ήταν εδώ πέρα, δηλαδή κάπου πιο κοντά σε αυτό. Αλλά αυτό σας είπα είναι θέμα κακής εκτύπωσης. Οπότε, με το κόκκινο και με το μπλε κάνουμε το μοβ, που είναι εδώ πέρα, εδώ πέρα και εδώ μέσα. Τώρα, το μοβ πώς φτιάχνεται, επίσης, πάλι με την ίδια συνταγή. Ανακατεύω το κόκκινο το βασικό και το μπλε το βασικό και κοιτάω να φτιάξω ένα χρώμα μοβ το οποίο να είναι όσο απέχει από το μπλε, να απέχει και από το κόκκινο. Να μην μου λένε ότι είναι κοντά στο μπλε και μακριά από το κόκκινο, πρέπει να κρατάει ίσες αποστάσεις. Ωραία. Σας είπα ότι το ότι είναι κοντά στο μπλε είναι κακή εκτύπωση. Ωραία. Τώρα. Εδώ μέσα έχουμε να μάθουμε ακόμα αρκετά πράγματα. Ότι τι είναι το ψυχρό και τι είναι το θερμό χρώμα. Αυτό οι περισσότεροι περίπου το ξέρουν. Αλλά ας το πούμε πιο λεπτομέρως. Ψυχρό χρώμα είναι ένα και λέγεται μπλε. Εδώ. Αυτό. Και εδώ πέρα. Αυτό είναι το μπλε. Θερμό από τα τρία χρώματα. Τα άλλα δύο τι είναι. Το κίτρινο και το κόκκινο. Αυτά τι είναι τα δύο χρώματα. Είναι θερμά. Το κόκκινο και το κίτρινο. Και στο ζώο. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι τα θερμά. Να τα πιέσουμε. Όχι. Εδώ τα πιέσουμε. Είμαστε και ανάποδα. Αυτά. Είναι τα δύο θερμά χρώματα. Γιατί τα λέμε θερμά και το μπλε το λέμε ψυχρό. Είναι θέμα ορισμού.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα ορισμού, είναι θέμα τεχνικό. Είναι θέμα επιστημονικό. Θα δούμε ότι τα χρώματα, δηλαδή έχουν δει επιστήμονες ότι τα χρώματα τρέχουν από το σημείο που είναι μέχρι το μάτι μας, άλλα τρέχουν αργά και άλλα τρέχουν γρήγορα. Δηλαδή έχουμε όλοι παρατηρήσει ότι στη λεωφόρο, που είναι διάφορα λεωφορεία, αυτοκίνητα κτλ, εντοπίζουμε πιο εύκολα το κίτρινο αυτοκίνητο. Και λέμε, ο, κοίτα πώς μου χτυπάει το κίτρινο στο μάτι ή το κόκκινο. Λοιπόν, το κίτρινο ιδιαίτερα. Λοιπόν, γι' αυτό και τα ταξί τα έχουμε κίτρινα για να μπορούμε να τα βλέπουμε μέσα στο σκοτάδι. Μάλιστα. Οπότε, επειδή τρέχει γρήγορα και έχει μία ταχύτητα συγκεκριμένη, δηλαδή υψηλότερη από κάθε άλλα μαζί με το κόκκινο, και το τρέξιμο δημιουργεί παλμούς, ζέστη, έτσι, έξαψη, το λέμε θερμό. Γιατί η επίρρειά του, όταν έρχεται στον εγκέφαλό μας, μας βάζει να κινηθούμε γρήγορα. Σαν να μας δίνει κάτι από τα συστατικά του και μας λέει πάμε γρήγορα. Λοιπόν, οπότε το κίτρινο προκαλεί κάποια έξαψη. Συγγνώμη, έριξα μια ματιά λίγο στις καλησπέρες. Θα τα πούμε μετά από λίγο. Το μπλε χρώμα των αντίον είναι το πιο από τα πιο αργά χρώματα, όχι το πιο αργό, το πιο αργό είναι το μοβ. Αλλά το μπλε είναι αργό χρώμα, είναι ψυχρό. Οπότε κινείται πάρα πολύ αργά. Τώρα θα δούμε τι πρακτική εφαρμογή έχουν αυτά. Και το κόκκινο επίσης είναι θερμό. Κινείται γρήγορα. Είναι θέμα μνήμης. Δηλαδή η κάθε εθνότητα έχει κάποιους συμβολισμούς. Το κόκκινο μας θυμίζει αίμα, φωτιά, έξαψη, πάθος, έρωτα, κόκκινα τριαντάφυλλα κτλ. Είναι συνδεδεμένο λοιπόν με θερμά συναισθήματα. Δηλαδή, με θερμά και γρήγορα συναισθήματα. Γιατί άμα δω φωτιά, το βάλω στα πόδια. Αν είμαι σε στρες, είμαι αναψυχοκινημένος. Λοιπόν, γι' αυτό νιώθω το πρόσωπό μου να καίει, είναι θερμό. Γι' αυτό είναι συνώνυμο του θερμού. Ένα, μου δίνει εντολή άμεσης κίνησης, κινητοποίησης, αλάρμ δηλαδή, ενώ το γαλάζιο μου δίνει ένα σήμα ακινησίας. Δηλαδή, αν θυμηθώ τον εαυτό μου κάτω από τον ουρανό που είναι γαλάζιος και δίπλα στη θάλασσα, δεν με προτρέπει να τρέξω, προτρέπει να χαλαρώσω. Να καθίσω και να είμαι εκεί πέρα και να χαίρομαι το μπλε του ουρανού και της θάλασσας. Μήπως είναι σύμπτωση, θα έλεγε κάποιος. Θα μπορούσε να είναι ένα ερώτημα έτσι λογοτεχνικό, αν είναι σύμπτωση. Αλλά σας λέω ότι σε ψυχιατρία υπάρχει χρωματοθεραπεία. Δηλαδή, ασθενής ο οποίος είναι σε έξαψη, ο θεράπων ψυχίατρος θα του πει, έλα εδώ ρε παιδάκι μου, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάρ' τα χρώματα που έχω εδώ στην παλέτα και ζωγράφισε μου κάτι. Αυτός που είναι σε έξαψη, παίρνει τα χρώματα που τα έχεις βάλει όλα, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πορτοκάλι, πράσινο, μό,
και άσπρο μαύρο και κάθεται. Τι να φτιάξω, φτιάξω ό,τι θέλεις. Όταν είναι σε έξαψη, μη σας φανεί περίεργο, το χρώμα το οποίο θα βάλει πάνω στον άδειο καμβά που θα το έχουν, θα είναι κόκκινο. Και τι κόκκινο, το πιάνει με τα χέρια και θα το κολλάει. Τάκ, 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 θα πασαλίβει κόκκινο συνέχεια. Και λειτουργεί σαν ένα θυμωμένο που σπάει ποτήρια, που βαράει μια κούκλα του μπόξ και του περνάνε τα νεύρα. Κάπως έτσι λειτουργεί και για τον αυτόν που είναι σε στρες, όταν θέλει να ηρεμήσει. Παίρνει το κόκκινο, που είναι το χρώμα το οποίο είναι σε περίσσια μέσα στον εγκέφαλό του, εκείνη την ώρα, σαν εικόνα, και τον ενοχλεί και θέλει να το διώξει. Και θέλει να το διώξει και το βγάζει σαν να το βγάζει από τον εγκέφαλό του και να το πετάει απάνω στον καμβά. Και τότε ηρεμεί ο ίδιος, γιατί το πετάει από απάνω του και το πετάει πάνω στον καμβά, ηρεμεί εκείνος και όλα είναι μια χαρά. Άρα, λυτρωτική η θέση του καλλιτέχνη για την ψυχική του ηρεμία. Όταν βγάλει τα χρώματα τα οποία συναισθηματικά πάντα τα επιλέγει τα χρώματα, δηλαδή ανάλογα με τη συναισθηματική του κατάσταση, γίνεται μια αυτόματη επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι, ένα σε στρες, είμαστε σίγουροι, θα βγάλει κόκκινο. Ένα σε πέθος θα βγάλει κάτι μεταξύ μοβ και μαύρο. Ένας σε ηρεμία θα βγάλει μπλε, πράσινο κτλ. Να πούμε τώρα κάτι. Έχουμε ένα ψυχρό το μπλε και δύο θερμά, το κόκκινο και το κίτρινο. Παίζει ρόλο για το συναισθηματικό μέρος, ποιο από τα δύο είναι πιο συναισθηματικό, πιο... βέβαια, έχει μεγάλη διαφορά. Το κόκκινο είναι, όπως σας είπα, δεμένο με φωτιά, με έξαψη, με ροδαλό άνθρωπο, με υγιή άνθρωπο. Και προσφέρει το ευσυγκίνητο εκείνο που έχει εκείνος ο οποίος είναι σε έξαψη. Αυτό το κόκκινο, που είναι ζωντανός άνθρωπος, δηλαδή ένας ροδαλός άνθρωπος. Όταν βλέπεις το κίτρινο, είναι δεμένο με κάποιες αρνητικές εντυπώσεις που έχει ο άνθρωπος για το κίτρινο. Όπως λες, τι θα πει για έναν άνθρωπο που είναι κίτρινος, ο χάρωστος είναι ο άνθρωπος. Ο, είναι κατακίτρινος, μωρέ. Ένα τυρί που δεν είναι φρέσκο, έχει κιτρινίσει, έχει μουχλιάσει, να το πετάξουμε. Και τα λοιπά. Άρα είναι δεμένο με φθορά το κίτρινο. Γι' αυτό στην αγαπημένη μας δεν θα πηγαίναμε ποτέ κίτρινα τριαντάφυλλα. Δηλαδή θα το εκτιμούσε που θα κάναμε την κίνηση μεν, αλλά σου πήγε, δεν μου πήρες κόκκινα ρε παιδί μου που δείχνει ένα πιο δυνατό συνέστημα και μου πήρες κίτρινα. Είχες και την επιλογή του κόκκινου, γιατί μου πήρες κίτρινα. Οπότε να το θυμάστε, να μην κάνετε καμιά γκάφα, κίτρινα τριαντάφυλλα. Πρέπει να σας το έχει ζητήσει η καλή σας για να τα πάτε κίτρινα. Είναι μερικές κυρίες και που αρέσκονται στο κίτρινο. Βεβαίως όχι ακριβώς το κίτρινο-κίτρινο, κίτρινο σωμών, κίτρινο κόκκινο, ξέρω κάπως. Κάποια απόχρωση που δεν είναι εξαιρετικά κίτρινο, για το κίτρινο από μόνο του. Δεν επηρεάζει ευμενός τον παραλήπτη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πήγαμε στην κατηγορία ψυχρών θερμών. Ψυχρών θερμών. Και τι ρόλο παίζει το, καλά μας είπες, ψυχρά θερμά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είναι ψυχρά και τα άλλα που είναι θερμά. Και, μας είπες κιόλας ότι αν είσαι σε ψυχιατρία, που εμείς δεν είμαστε, ότι θα, αν είχαμε στρες, θα μας έβαζε ο γιατρός να κάνουμε ασκήσεις με κόκκινο.
Όχι, δεν σας είπα θα σας βάλει λίγα σκαρίες με κότιο. Θα σας άφηνε ελεύθερη την παλέτα με όλα τα χρώματα πάνω και εσείς αυτόματα, δίχως να ρωτήσετε κανένα, θα κάνετε χρήση του κόκκινου αν είστε σε στρες. Και αυτό θα είχε κάτι το ευεργετικό. Ο γιατρός που πριν θα σας βάλει να κάνετε χρωματοθεραπεία, πριν να σας δώσει την παλέτα για να ζωγραφίσετε και μετά τη λήξη που θα κάνετε αυτό το πίνακα με τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε, έως και 5 μονάδες θα έχει κατέβει η πίεσή σας. Χρησιμοποιώντας το κόκκινο μόνο, που είναι το χρώμα που σαν να βγαίνει από μέσα σας, είπα, η ένταση και να τοποθετείτε πάνω στον πίνακα. Και τότε θα, αμέσως ψυχίατρος, θα δείτε την εξής εικόνα. Τον ασθενή του να είναι εξαντλημένος, να αποκαμωμένος, να έχει δώσει, σαν να του έχει φύγει όλη η ψυχή μέσα, όλη η ενέργεια θα έλεγα, όλη η ενέργεια, να έχει αποκάνει. Θα έλεγε μετά στην νοσοκόμα, για πάρ' του μια πίεση, και του έλεγε, είχε 18 και τώρα έχει πέσει στο 13. Να λοιπόν, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι όταν κάνουν ζωγραφική λένε μετά, όπου η ηρεμία που νιώθω, όπου ήρθα με κάτι νεύρα και μετά νιώθω ηρεμία. Γιατί δεν γνωρίζουν ότι απαλλάσσονται από τα χρώματα εκείνα τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα τους και όταν τα χρησιμοποιούν είναι σαν να τα έχουν πετάξει από πάνω τους και να έχουν πάει κάπου αλλού. Εξαιρετικό αυτό, για όσους δεν το ξέρουν. Αλλά μας λέει και κάτι άλλο αυτό. Ότι όταν ένας στο σπίτι του ζωγραφίζει και βάζει μαύρο πολύ, ποια είπαμε είναι η ένδειξη, ότι απαλλάσσεται από τη μαυρίλα που έχει μέσα του και έτσι γίνεται καλύτερα. Ιάται. Ας πούμε λοιπόν ότι ενώ ζωγραφίζει και είναι νέος υποψήφιος καλλιτέχνης, μπαίνει μέσα ο αδελφός του, ο οποίος είναι μεγαλύτερος και έχει πιο εμπειρία. Τι γίνεται ρε Γιάννη, του λέει, τι χρώματα είναι αυτά μαύρα, αύριο βάλει ένα ωραίο χρώμα. Τι να βάλω, λέει αυτός. Βάλε κάνα κόκκινο, έτσι να ξέρω εγώ, ένα άλλο χρώμα. Μαύρα έβαλες, μωρέ. Σκέφτεται αυτός, φεύγει ο αδελφός του, βάζει το κόκκινο, δεν του αρέσει. Βάζει πορτοκαλί, δεν του αρέσει, βάζει κίτρινο, δεν του αρέσει, βάζει. Ας βάλω και λίγο μαύρο, λέει. Βάζει και λίγο μαύρο, βάζει και λίγο μαύρο. Όταν ξανά έχει το αδελφός του, πάλι ο πίνακας μαύρος είναι. Δεν σου είπα να το αλλάξεις. Το άλλαξε, αλλά δεν μου άρεσε. Δεν σ' άρεσε το κόκκινο χρώμα. Άντε λοιπόν και τον άκουσε και έβαλε κόκκινο χρώμα. Μπαίνει ο πατέρας του μετά από λίγο και λέει, τι χρώμα είναι αυτά που έβαλες, μωρέ. Λέει, εγώ το χαμάλω χρώμα και εσύ τι είχες. Μαύρο είχα και μου είπε ο Κώστας να βάλω κόκκινο. Α, σ' αρέσει αυτό το χρώμα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Αλλά μου είπε ο Κώστας να βάλω. Τι σαχλαμάρες λέτε και δύο μωρέ, έβαλες εσύ μαύρο και ο Κώστας κόκκινο. Βάλε ένα μπλε εκεί πέρα που του πάει. Ο πατέρας λέει το δικό του βιολί. Ο Κώστας το δικό του και αυτός την ανάγκη του. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, αγαπητέ Γιάννη, που έχεις τον πίνακα και τον φτιάχνεις. Δεν ακούς κανένα. Η ζωγραφική αφορά εσένα. Δεν το κάνεις λαϊκή ετιμιγορία. Τι χρώμα, για ψηφίστε να δω τι θα βάλω εγώ. Εσύ θα βάλεις τα χρώματα που έχεις ανάγκη να βάλεις και η φύση το έχει φροντίσει ότι τα χρώματα που θα βάλεις να είναι αυτά που είναι που θα σε βοηθήσουν να συνέλθεις. Αν αυτό τον καιρό έχεις μια συναισθηματική ή άλλη κατάσταση η οποία σε τυρανάει. Βάζοντας τα χρώματα αυτά τα οποία είναι κατάλληλα, αυτά που σου έρχονται σε πρώτη ανάγκη να τα βγάλεις, βάζεις αυτά και αμέσως νιώθεις καλά. Θα φύγει από μέσα σου αυτή η έξαψη, η κατάθλιψη, ό,τι είναι και θα απαλλαγείς από αυτήν. Οπότε γονείς, φίλοι κτλ. Μην λέτε σε αυτόν που ζωγραφίζει, βάλε τα χρώματα, γιατί ο καθένας θέλει να βάλει τα χρώματα που θέλεις εσύ. Αλλά όχι αυτά που θέλει εκείνος που φτιάχνει τον πίνακα. Και εκείνος κρίνεται για τα χρώματα που θα βάλει εκείνος, όχι αυτά που θα του πεις εσύ. Οπότε, δύο τα κακά. Ότι αυτός δεν βάζει τα χρώματα που θέλει και επειδή σε σέβεται,
θεωρείται σε πιο έμπειρος και τα λοιπά, σου κάνει τη χάρη να βάλει αυτά τα χρώματα και έτσι και δεν του αρέσουν, ένα, και δεν ιάται από το αίτιο το συναισθηματικό το οποίο έχει μέσα του και δεν του δίνουμε την ευκαιρία να απαλλαγεί από τα χρώματα εκείνα τα οποία τον ενοχλούν. Οπότε αφήνουμε αυτόν που ζωγραφίζει να βάλει τα χρώματα τα οποία έχει ανάγκη να εκδηλώσει και να ζωγραφίσει. Μαύρα, μαύρα. Όσο μαύρο βάζει, τόσο πάει να πει ότι μαύρο έχει μέσα του. Και βγάζοντάς το, πάει να πει απαλλάσσεται από το μαύρο και κάποια στιγμή θα αρχίσει να φανερώνεται και το κόκκινο και το μπλε και το κίτρινο μόνο του. Οπότε αφήστε να βγει το μαύρο, αφήστε να βγει το μόβ, αφήστε να βγει το μπλε κτλ. Ωραία. Άλλο τι θα μπορούσαμε να μάθουμε από το χρωματικό κύκλο. Θα μπορούσαμε να μάθουμε τι είναι τα συμπληρωματικά χρώματα. Ωραία. Πώς θα το λέγαμε αυτό με λίγα λόγια. Συμπληρωματικά χρώματα είναι τα χρώματα στο χρωματικό κύκλο, τα οποία είναι δύο βέβαια, ένα ζευγάρι είναι και το ένα είναι ακριβώς απέναντι από το άλλο. Ακριβώς απέναντι από το άλλο, δηλαδή το ένα χρώμα είναι ακριβώς απέναντι από το άλλο και μην κάνουμε καμία κίνηση ότι αυτό ποιο έχει απέναντί του είναι αυτό κάτι τέτοιο, αυτό θα φύγει το χέρι μας και θα περάσει από το κέντρο του κύκλου και θα φύγει στην ευθεία και το απέναντί του είναι αυτό ή αυτό. Αυτά τα δύο είναι ίδια. Άρα αυτό το πράσινο έχει απέναντί του αυτό το κόκκινο. Οπότε αυτά λέγονται συμπληρωματικά. Γιατί λέγονται συμπληρωματικά, πόσο ήρθε και είναι όλα τα χρώματα συμπληρωματικά. Όποιο είναι απέναντι από το άλλο είναι συμπληρωματικά, απόλυτα. Α, ωραία. Αφήνω λίγο τα συμπληρωματικά για να πω κάτι το οποίο αμέλησα. Όταν είχαμε τα τρία πρωτεύοντα χρώματα, το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε, που θα τα δούμε και μέσα στο διαμάντι, εδώ μέσα, και φτιάξαμε το πράσινο, το πορτοκαλί και το μοβ, αυτά τα τρία χρώματα τα λέμε δευτερεύοντα. Δευτερεύοντα. Δεν είναι τα πρωτεύοντα, που είναι τα τρία στο κέντρο, αυτά είναι τα δευτερεύοντα χρώματα. Για να δούμε τώρα και κάτι ακόμα. Ότι το κίτρινο είναι πρωτεύον. Το πράσινο είπαμε ότι είναι δευτερεύον χρώμα. Αν ανακατέψω το δευτερεύον με το πρωτεύον το κίτρινο, θα πάρω αυτό το χρώμα που είναι το τριτεύον. Και έχουμε πρωτεύον, τριτεύον, δευτερεύον, τριτεύον, πρωτεύον, βασικό χρώμα, τριτεύον, δευτερεύον. Πάμε πρώτα. Αυτό τριτεύον, πρωτεύον το κόκκινο, αυτό τριτεύον, γιατί γίνεται από το κόκκινο και από το δευτερεύον που είναι το πορτοκαλί, άλλο ένα τριτεύον πιο πάνω που είναι από το δευτερεύον αυτό, από το πορτοκαλί που είναι δευτερεύον και από το πρωτεύον που είναι το βασικό χρώμα και φτιάχνουμε το τριτεύον αυτό. Όλα τα χρώματα αυτά, να θυμηθούμε, είναι λαμπερά. Λάμπουν. Ποια χρώματα δεν λάμπουν?
δεν λάβουν τα χρώματα εκείνα και στη γλώσσα της ζωγραφικής λέγονται βρώμικα χρώματα, διότι έχουν πρόσμιξη με άσπρο ή με μαύρο, ή βρώμικο είναι κάθε μίξη ενός ζευγαριού συμπληρωματικών χρωμάτων. Δηλαδή, εάν αναμίξω το μπλε, που είναι πρωτεύον χρώμα, με το απέναντί του το πορτοκαλί, με αυτό, με το απέναντί του πορτοκαλί και μπλε, τότε θα καταστρέψω και τα δύο χρώματα. Δεν θα υπάρχει ούτε πορτοκαλί ούτε μπλε, διότι θα βγάλω μαύρο. Άρα ένας κανόνας είναι ότι όταν ανακατέψεις δύο συμπληρωματικά χρώματα, το αποτέλεσμα που θα βγάλεις είναι γκριζόμαυρο. Έτσι έχεις και μια ασφαλή ένδειξη ότι για να είναι συμπληρωματικά δύο χρώματα, όταν τα ανακατέψεις πρέπει να σου βγάλει γκριζόμαυρο. Εάν δεν σου βγάλει γκριζόμαυρο, δεν είναι, έχεις κάνει λάθος συμπληρωματικά χρώματα. Δεν είναι το ένα απέναντι στο άλλο. Ο Van Gogh έλεγε μία φορά σε ένα γράμμα προς τον αδελφό του ότι εγώ στο πράσινο, όχι, στο κίτρινο σιτοβολώνα, στο κίτρινο σιτοχώραφο, έβαζα κόκκινα λουλούδια. Συνήθως δεν μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά κόκκινα είναι τα περισσότερα λουλούδια. Και ο Σεβρέλ γράφει μέσα στις θεωρίες του ότι όταν έχεις κίτρινο, βάλει το συμπληρωματικό του, δηλαδή το μοβ. Και είπα και εγώ, μα τι λέει τώρα, θα βάλω στο κίτρινο μοβ. Και ναι, έκανα ένα πίνακα που ήταν το ένα χωράφι από σιτάρια, από κομμένα σιτάρια, και έβαλα κάτι άκυνθους μπροστά. Πω, τρελάθηκα. Τι αρμονία ήταν αυτή. Δεν υπήρχε τίποτα ωραιότερο από το να βλέπω αυτό το θαύμα. Πού τα κόκκινα και πού το μόβ με στο κίτρινο. Έτσι, ξέρουμε ότι όταν έχουμε κίτρινο θα βάλουμε μόβ μέσα, οπωσδήποτε. Όταν έχω πράσινο θα βάλω κόκκινο. Όταν έχω κόκκινο θα βάλω πράσινο. Όταν έχω μπλε θα βάλω πορτοκαλί. Για, κάτσε παράδειγμα. Έχω μια μπλε θάλασσα με μπλε ουρανό και πρέπει να βάλω πορτοκαλί. Τι θα κάνω, πορτοκαλί τη θάλασσα ή τον ουρανό? Δεν είναι θέμα ποσότητας. Λέμε βάλε πορτοκαλί. Θέλεις να δεις ότι είναι στεριά πιο έξω και κάνεις ένα δέντρο πορτοκαλιά και βάζεις κάποια πορτοκαλιά, κάνε ένα τέτοιο. Αν δεν σου αρέσει αυτό, κάνε ένα πορτοκαλί ήλιο με πορτοκαλί ατμόσφαιρα. Όπου δει, α, ωραία, αν το κάνεις έτσι, αυτό είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό δεν είναι, μονότονο θα ήταν. Δηλαδή ο θεατής θα το βλέπει και θα έλεγε, όχ, πολύ έτσι μονότονος πίνακας. Αν του βάλεις όμως και το πορτοκαλί, να θυμάσαι ότι είναι ωραιότερος συνδυασμός. Δηλαδή, τα συμπληρωματικά χρώματα έχουν σαν πρώτη ιδιότητα ότι το ένα ταιριάζει απόλυτα με το άλλο. Όταν έχεις κίτρινο, με κλειστά μάτια θα βάλεις μόβ κάπου στον πίνακά σου. Αν έχεις πράσινο, θα βάλεις κόκκινο. Δηλαδή σε ένα πράσινο λιβάδι θα βάλεις κόκκινες παπαρούνες μέσα. Ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση. Μόνο κοίταξε το κόκκινο και το πράσινο, γιατί επειδή είναι ισότονα, αν φωτογραφηθούν με ασπρόμαυρο, δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το πράσινο και ποιο είναι το κόκκινο. Φρόντισε το ένα από τα δύο να το αυξήσεις ή να του μειώσεις την τονικότητα. Δηλαδή βάλει λίγο άσπρο ή στα πράσινα ή στα κόκκινα. Ή λίγο μαύρο στα πράσινα ή στα κόκκινα. Ώστε να, αν φωτογραφηθούν με ασπρόμαυρο φιλμ και μπουν κάπου στην εφημερίδα, να μην φανεί σαν όλο μία εικόνα, γιατί θα είχαν χαθεί.
επειδή είναι ισότονα. Όταν φωτογραφηθούν με ασπρόμαυρη μηχανή, δεν βλέπεις ούτε κόκκινα, ούτε πράσινα. Εννοείται ότι τίποτα είναι ασπρόμαυρο. Οπότε δεν φαίνεται η διαφορά του, επειδή σε ποσότητα σκούρου ανοιχτού είναι ακριβώς ίδια. Οπότε κάντε εσκεμμένα το ένα να είναι πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο από το άλλο. Ωραία. Συμπληρωματικά χρώματα λοιπόν. Να δούμε μία άλλη ιδιότητά τους. Ωραία, μας το είπες τώρα και τι καταλάβαμε, ότι... καταλάβαμε ότι αν έχω ένα πίνακα και έχω κίτρινο, να βάλω μόβ, ε. Αν έχω μόβ, να βάλω κίτρινο, αν έχω πορτοκαλί, να βάλω μπλε, αν έχω μπλε πορτοκαλί, αν έχω κόκκινο, να βάλω πράσινο και ανάποδο, αν έχω πράσινο, να βάλω κόκκινο. Ναι, ωραία, το καταλάβαμε. Και τι άλλο μας χρησιμεύει, μόνο αυτήν την ιδιότητα έχει. Έχει και άλλη ιδιότητα, πάρα πολύ βασική. Που μπορεί να τη δούμε κυρίως να πάμε στην ιδιότητα που έχουν τα ψυχρά με τα θερμά. Για να κάνουμε μία βόλτα και πάλι από εκεί. Είπαμε ότι το ταξί μπορεί και το διακρίνει αμέσως το μάτι μας. Ναι. Ενώ το μαύρο όχι. Ένα ταξί που θα ήταν μαύρο, μια κούρσα που θα ήταν μαύρη όχι. Όχι αμέσως. Ναι. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε τεχνικά να το χρησιμοποιήσουμε αυτό πάνω σε ένα πίνακα. Έχουμε να κάνουμε μία μορφή. Ένα πρόσωπο. Σκέφτεσαι τι φώτο να βάλεις. Σου είπα να βάλεις ένα φώτο κίτρινο, να βάλεις ένα φώτο κόκκινο κτλ. Ναι, πρόσεξε το λιγάκι. Γιατί είπαμε ότι τα χρώματα αυτά τρέχουν πολύ και φτάνουν γρήγορα στο μάτι σου. Οπότε, εάν η μορφή που είναι με ροδαλά χρώματα, έχει άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, λίγο όχρα, λίγο πράσινο, αλλά πάντως είναι το χρώμα της σάρκας. Αυτό που είναι άσπρο, το λέμε άσπρο, αυτό είναι ένα χρώμα που πρέπει να έρθει πιο μπροστά από κάτι άλλο. Για να δούμε τώρα τι θα έπρεπε να κάνω για να το πετάξω από τον πίνακα να βγει πιο έξω. Θα έπρεπε να κάνω τη μορφή με τα ροδαλά χρώματα και να κάνω ένα φόντο το οποίο να είναι, ας πούμε, αργό. Γιατί να είναι αργό? Για να έρχεται πιο αργά στο μάτι μου το φόντο και πιο γρήγορα η μορφή. Οπότε ο εγκέφαλός μου καταλαβαίνει ότι για να βλέπει πιο γρήγορα τα χρώματα του προσώπου, πάει να πει ότι ο άνθρωπος είναι πιο μπροστά. Αυτό καταλαβαίνει ο εγκέφαλος. Δεν καταλαβαίνει ότι τα χρώματα έχουν ταχύτητες, η μία είναι πιο μεγάλη από την άλλη και γι' αυτό. Όχι. Σου λέει, για να έρχεται πιο γρήγορα η μορφή στον εγκέφαλό μου, πάει να πει ότι είναι πιο μπροστά από το μαύρο φόντο. Δεν εξετάζει ο εγκέφαλος αν τρέχει αργά το μαύρο και γι' αυτό δεν το βλέπει συγχρόνως με το ροδαλό του προσώπου. Σου λέει, πάει να πει ότι το πρόσωπο είναι πιο μπροστά. Είναι κανένα μέτρο πιο μπροστά σε μένα, στο θεατή. Άρα, το φόντο είναι πιο πίσω. Άρα, μόνο με τα χρώματα που θα βάλω, δημιουργώ στον πίνακα μία προοπτική. Επίπεδα. Βγάζω τα ροδαλά του προσώπου μπροστά και τα ξεκολλάω από το φόντο που το κάνω μαύρο, ας πούμε. Και έχουν διαφορά από ταχύτητα. Φτάνω στον εγκέφαλό μου με διαφορά χρόνου. Δηλαδή φτάνει πρώτα η μορφή και ξεκολλάει από το φόντο που είναι σκούρο μαύρο. Σκούρο ή μαύρο. Οπότε μπορώ και βλέπω η μορφή. Αν έκανα τώρα το πρόσωπο το ροδαλό και έβαζα κανένα φόντο κίτρινο, το κίτρινο θα έρχονταν πιο μπροστά από το πρόσωπο. Και το πρόσωπο θα ήταν
πιο πίσω από το φόντο. Δηλαδή το φόντο θα έχει έρθει πιο μπροστά ή κόκκινο. Θα έχει έρθει πιο μπροστά από το πρόσωπο. Οπότε θα το ανταγωνιζόταν, δεν θα το ξέκοβε από το φόντο, πράγμα που το θέλουμε, να ξεκοπεί η μορφή, το πρόσωπο από το φόντο. Έτσι. Άρα τεχνικά βάζουμε τα θερμά χρώματα να βγουν προς τα έξω και το άσπρο, ενώ μένουν πίσω και το χρησιμοποιούμε ανάλογα τι θέλουμε να βγάλουμε έξω, μπροστά δηλαδή από τον πίνακα, και τι θέλουμε να πάμε πίσω, βάζοντας μαύρο ή μπλε σκούρα χρώματα κτλ. Λοιπόν, άρα θα μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε τα χρώματα ώστε να έχουν μία ταχύτητα τέτοια ώστε να μας παρουσιάζουν μια προοπτική η οποία να μας βοηθάει στην περάτωση του σχεδίου με τέτοιο τεχνικό τρόπο ώστε τα επίπεδα να εναλλάσσονται και να φαίνεται ποιο είναι μπροστά και ποιο είναι πίσω. Αυτό θα είναι ένα τρίκ βέβαια, αφού όλα τα χρώματα είναι στο ίδιο σημείο του καμβά, αλλά η διαφορά ταχύτητας που ταξιδεύει από τον καμβά μέχρι τον εγκέφαλό μας το χρώμα είναι διαφορετική και έτσι φαίνεται πάνω στον ίδιο καμβά ότι κάποια σημεία του καμβά που είναι μπογιατισμένα με άσπρο χρώμα ή με ροδαλό είναι πιο μπροστά μισό μέτρο, ένα μέτρο από τα άλλα σημεία του καμβά που είναι βαμμένα με μαύρο. Γι' αυτό λέμε, έχετε ακούσει την έννοια, το μαύρο κάνει τρύπα. Είναι σαν να έχει πάει πολύ πίσω και να έχει κάνει μια τρύπα στον πίνακα και φαίνεται ότι εξέχει πολύ το ροδαλό, το κίτρινο, το άσπρο και τα χρώματα που είναι θερμά. Φαίνεται ότι είναι μπροστά, ενώ τα χρώματα που είναι ψυχρά και μαύρο φαίνεται ότι είναι πίσω και έτσι αποκολλάται η μορφή από το χρώμα το θερμό. Ωραία. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους φίλους μας, να τους πούμε μια καλησπέρα για να συνεχίσουμε με τις αρμονίες. Το επόμενο κομμάτι θα είναι να δούμε τα αρμονικά χρώματα μέσα σε ένα δωμάτιο, λόγου χάρη θέλουμε να δούμε κάποια χρώματα. Ότι πώς θα βάψουμε ένα δωμάτιο με διάφορα χρώματα και ποιες επιλογές έχουμε να κάνουμε. Να πούμε στη Ζάκυνθο καλησπέρα στην Αγγελική Φωτεινάκη, γιατί βλέπω πρώτη-πρώτη εδώ πέρα. Στη Μαρία Ιφαντίδου, καλησπέρα. Στο Ζαχαρία Ασημιανάκη. Καλησπέρα δάσκαλε της τέχνης. Καλησπέρα μου σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε πολύ όλοι. Η Παρασκευή Παστέλα. Καλησπέρα Παρασκευή μας. Η Stella Imagination. Καλησπέρα. Η Λασκαρίνα Καραγιάννη. Καλησπέρα και σε αυτήν. Η Μαρία Φαντίδου μας λέει καλησπέρα. Ο Βαγγέλης Παπαγγέλης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα βέβαια σε όλους μας. Η Δήμητρα Σοφία Σοφιανού, καλησπέρα μας λέει και εκείνη. Καλησπέρα Δήμητρα. Ο Δημήτριος Παναγιωτόπουλος. Καλησπέρα σου. Η Ελένη Ρήλου. Μας λέει και εκείνη καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είναι από τις τελευταίες φίλες. Μπιλ Ροντινέζε. Καλησπέρα και να έχουμε καλό μήνα. Από Ρόδο. Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους, βέβαια. Ο Αντώνης Αντωνούδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Η Ευαγγελία Τζεμάκη. Συγχαρητήρια για τις γνώσεις που μας προσφέρετε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγελία. Επίσης, η Μαρία Παπαμιχαήλ. Αγαπητή Μαρία, μας έφαγε στα αυτά. Λέει, Μαρία Παπαμιχαήλη, καλή σας από... Καλά, μας το ξαναστείλεις. Από πού είσαι, Μαρία Παπαμιχαήλ, για πρόσεξε δουλειά εδώ. Α, ένα. Μπορεί να υπάρχει συνέχεια. Όχι. Λοιπόν, ο Δημήτριος Παναγιωτόπουλος λέει καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη μας. Η Αφροδίτη Μποτζόγλου. Καλησπέρα, λέει και εκείνη. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης Τσιαμπατζής. Α, καλησπέρα, Δημήτρη μας. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Μάρθα Γκόβα. Στέλνη Φατσούλης. Όλο χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρθα. Η Λίβια Χώρα. Hello. Hello, Λίβια. Η Βιβί Βελαέτη, σπουδαστριά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βιβί. Ο Αλέξανδρος Μακρύς. Την πολύχρωμη καλησπέρα μου σε όλους. Και σε σένα, Αλέξανδρε. Η Μαρίνα Νίτη. Καλησπέρα από τη Θάσο. Α, καλησπέρα στο πολύ ωραίο αυτό νησί. Ο Άκης Βασιλόπουλος, ο φίλος από την Πάτρα. Καλησπέρα, να μας ξέχασες. Λοιπόν, να μας ξανάρθεις. Η Ευτυχία Κουκουζέλη, Δημακοπούλου. Καλησπέρα, Ευτυχία. Η Λένα Ηλιάδη, καλησπέρα, Γιάννη. Δεν σε παρακολούθησα τρεις Παρασκευές και ακόμα εδώ είσαι. Λοιπόν, βάλε μου απουσία, χαχά. Μου συνέβη κάτι πολύ δυσάρεστο. Καλά τα πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλησπέρα Λένα. Η Ευτυχία Κουκουζέλη Δημακοπούλου. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε. Ρόζα Φατσέα. Καλησπέρα Ρόζα. Η Μαρία Αγάθη. Αγάθη Μαρία. Έχουμε πολλές αγάθες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάντως Αγάθη. Η Καρμελία, artist. Έλα, καλό Βέλγιο και Άμστερνταμ. Άντε, περάσουμε καλά. Για εσάς που να μην λέμε με κωδικούς, στις 24 με 27 η σχολή βρίσκει μια ευκαιρία με μια έκθεση που θα έχω στην Biennale της Φλάνδρας να επισκεφθούμε το Μπριζ, τη Γάνδη, Βρυξέλλες και να κάνω μια ημερήσια στο Άμστερνταμ. Ένα τετραήμερο. Όσοι πιστοί προσέλθετε, έχουμε ακόμα 5 θέσεις. Κατερίνα Αλεξοπούλου, Ντέβε. Καλησπέρα, Κατερίνα. Μαρία Παπαμιχαήλ, από Πόρτο Χέλη. Κύριε Βοργία, σας ευχαριστούμε. Εμείς εσάς. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα, να πάμε σε ένα κομμάτι ενδιαφέρον. Παράδειγμα, να κάνουμε αρμονίες. Είπαμε να το δείξουμε και αυτό το κομμάτι. Έχω ένα δωμάτιο και λέει, για παράδειγμα, ο κάτοχός του. Θέλω να βάψω 2 χρώματα αυτό το δωμάτιο. Αλλά ας πούμε το ένα θέλω να το βάψω κίτρινο. Ποιο θα είναι το δεύτερο χρώμα? Ποιο του ταιριάζει το κίτρινο? Με κλειστά μάτια, τι είπαμε? Ποιο είναι το συμπληρωματικό του? Μο. Δηλαδή, εάν το κίτρινο είναι το ένα, το μο θα είναι το δεύτερο. Εάν αυτό είναι το ένα, όχι. Πάμε, όχι. Αυτό. Λοιπόν, εάν αυτό που είναι το οξείδιο του μαγκανίου, αυτό, το πράσινο, το ψυχρότερο χρώμα, το χρώμα του Van Gogh. Άμα δείτε ότι το χρησιμοποιείτε συνέχεια αυτό το χρώμα, δηλαδή για μήνες συνέχεια και πολύ, παραδείγματι ότι πρέπει να είστε στρεσαρισμένοι αρκετά. Δέστε το, χαλαρώστε.
Αυτό λοιπόν το πράσινο εδώ πέρα, το πράσινο μπλε, είναι το οξείδιο μαγνήσιου, το πιο ψυχρό χρώμα. Δηλαδή, εάν θέλετε απόλυτη χαλάρωση μέσα σε ένα χώρο, δεν έχετε παρά βάλετε αυτό το χρώμα. Εάν λοιπόν θέλετε να βάλετε στο δωμάτιό σας δύο χρώματα και το ένα θα θέλατε να είναι αυτό, το δεύτερο θα είναι αυτό, το απέναντί του. Αυτά τα δύο χρώματα είναι αρμονικά. Αρμονικά θα είναι και αυτά. Το πράσινο με το κόκκινο. Για να κηρυθώ. Αρμονικό αυτουνού του πράσινου είναι αυτό το μόβ. Που είναι απέναντι. Βλέπετε λοιπόν τα χρώματα που είναι απέναντι είναι αρμονικά. Αν ξέρεις το ένα που θέλεις να βάψεις, το δεύτερο θα το βρεις με τη φλουσούρτη από εκεί πέρα. Ωραία. Ας πούμε τώρα ότι δεν ήθελα να βάλω δύο χρώματα, ήθελα να βάλω τρία χρώματα. Και τρία χρώματα θα έβαζα. Θα είχα να του πω ότι το ένα, έτσι για χάρη του παραδείγματος και ευκολίας, θέλεις να είναι πάλι το κίτρινο. Ναι, μου λέει να είναι το κίτρινο το ένα χρώμα. Ωραία. Και ποια είναι τα άλλα δύο χρώματα. Εάν ήταν ένα χρώμα, θα ήταν το μοβ. Που είπαμε ότι είναι συμπληρωματικό του, είναι το απέναντί του. Τώρα όμως δεν είναι. Τώρα δεν έχω το κίτρινο, δεν έχω το απέναντί του, το μο, έχω όμως τα άλλα δύο αυτά, τα οποία είναι αριστερά και δεξιά από το συμπληρωματικό του. Αυτά τα δύο. Αυτό και αυτό. Θα βάλω δηλαδή, θα χωρίσω το εμβαδόν του δωματίου σε τρία ίσα μέρη, ας πούμε, και θα βάλω από 1/3 σε κάθε μέρος του τοίχου. Θα βάλω το κίτρινο, θα πάω στο απέναντι, το συμπληρωματικό του το μο, και θα πάω στο αμέσως αριστερά, 1, 2, και στο αμέσως δεξιά, 3. Αυτά τα τρία χρώματα. Εφόσον τώρα είπαμε ότι κρατάω ένα σταθερό, το κίτρινο. Εάν μου έλεγες να βάλω αυτό το πορτοκαλί 1, θα σου έλεγα πήγαινε στο απέναντι που είναι αυτό, αλλά δεν θα βάλεις αυτό, δεν βάλεις αυτό, θες τρία χρώματα, θα βάλεις, αυτό ένα, το δεξιό του και αυτό δύο. Λοιπόν, ένα αυτό, δύο αυτό, τρία αυτό. Ξέρεις, από όσα μου δείξες, δεν μου ταιριάζουν και πάρα πολύ, μπορεί να σου πει αυτά που θέλω. Αυτό το ένα αριστερά από το ένα δεξιά από το συμπληρωματικό δεν μου πήγαινε πολύ καλά. Τι άλλη λύση έχω. Ωραία. Πάμε πάλι με σταθερό, ας πούμε, το κίτρινο. Το κίτρινο. Πάω στο απέναντί του που είπαμε ότι είναι το μο. Και τι είπαμε προηγουμένως. Μία θέση αριστερά, μία θέση δεξιά. Δηλαδή αυτό και αυτό. Ναι, δεν μου άρεσε κάποιο από αυτά. Ωραία. Τότε μην πας σε μία θέση αριστερά, μία θέση δεξιά. Πήγαινε από αυτό που είναι το απέναντι αυτού, πήγαινε δύο θέσεις δεξιά από αυτό, δύο θέσεις δεξιά, μία, δύο. Και αυτό είναι το δεύτερο χρώμα. Και το τρίτο χρώμα είναι δύο θέσεις αριστερά όπως κοιτάμε. Αυτό. Ένα. Δύο.
και ένα πάνω 3. Δηλαδή, ανά 120 μοίρες, 1, 2 και 3, ένα ισοσκελές τρίγωνο γίνεται, μαζί με το κίτρινο, ένα ισόπλευρο μάλλον τρίγωνο, είναι η πιο γνωστή αρμονία. Δηλαδή η αρμονία των τριών βασικών, κίτρινο, κόκκινο, μπλε. Όπως είναι δηλαδή το κέντρο του διαμαντιού μας. Αυτή εδώ είναι η πιο γνωστή αρμονία. Κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Ένας πίνακας που έχει κόκκινο, κίτρινο, μπλε μέσα, εφανώς τοποθετημένα αυτά τα χρώματα, όχι ανακατεμένα με άλλα, αλλά όπως είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι η πιο ωραία αρμονία, γιατί με αυτά τα τρία χρώματα είναι σαν να γεννάμε όλα τα χρώματα. Ωραία. Και αν θέλω να πάω σε τέσσερα χρώματα, δηλαδή τον κάθε τοίχο του δωματίου να τον κάνω ένα διαφορετικό χρώμα, εύκολο και αυτό. Θα πάμε πρώτα στη λύση σταυρός. Πάμε. Ας πούμε τώρα για χάρη πάλι διευκόλυσης, θα πάρω το κίτρινο ως μια επιλογή. Ένα το κίτρινο. Από κάτω ακριβώς θα πάω απέναντί του να βρω το συμπληρωματικό του. Δύο. Είπα τέσσερα χρώματα βάλω. Ένα το κίτρινο, δύο το απέναντι και σαν τρίτο και τέταρτο χρώμα θα βάλω αυτά τα δύο χρώματα. Το πορτοκαλί εδώ και το μπλε απέναντι εδώ. Αυτά που βλέπετε δηλαδή σαν σταυρός. Είναι δηλαδή τα δύο αυτά, σαν το κίτρινο με το μο πάνω κάτω και αυτά τα δύο, το μπλε με το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί αυτό είναι το κόκκινο του κρόνου και το αριστερά το μπλε, έτσι όπως κοιτάμε, είναι το οξείδιο του μαγκανίου. Ένα χρώμα το οποίο δύσκολα μπορούμε να το φτιάξουμε, γιατί δεν είναι ένα χρώμα το οποίο φτιάχνεται με το κίτρινο, με το μπλε και με το κίτρινο, αλλά είναι σχεδόν ένα ανεξάρτητο χρώμα, περίπου ίδιο με τα τρία βασικά χρώματα. Ένα βασικό χρώμα, μια βασική ιδιότητα των τριών βασικών χρωμάτων, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, είναι ότι με αυτά φτιάχνουμε όλα τα χρώματα, αλλά με καμένα άλλο συνδυασμό χρωμάτων δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα από αυτά. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα κίτρινο με τίποτα. Δεν μπορεί να βάλει άλλα χρώματα για να κάτσει να φτιάξει ένα κίτρινο. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν μπορώ να φτιάξω ένα μπλε, δεν μπορώ να φτιάξω ένα κόκκινο. Έτσι δεν μπορώ να φτιάξω και το χρώμα αυτό. Μπορώ να το πλησιάσω πολύ, μέχρι το 80-85%. Μπορώ να το πλησιάσω, αλλά φαίνεται ένα γαλάζιο. Αναγκαστικά θα βάλω άσπρο μέσα. Αν βάλω άσπρο, αμέσως είμαι έξω από τον κανόνα του χρωματικού κύκλου, ότι με άσπρο δεν φτιάχνω αυτά τα χρώματα, γιατί κανένα από αυτά τα χρώματα δεν έχει μέσα ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Οπότε, για να το βγάλω τόσο ανοιχτό, θα δούμε ότι είναι αδύνατο να το φτιάξω περίπου και έτσι θα... Η αλήθεια είναι ότι τοποθετήθηκε εκεί πέρα σαν ψυχρό πράσινο. Δηλαδή είναι εδώ πέρα είναι το πράσινο, εδώ είναι το θερμό πράσινο όπου το κίτρινο υπερτερεί του μπλε στην ανάμειξη και εδώ από κάτω, εδώ θεωρώ ότι το μπλε υπερτερεί του κίτρινου στην ανάμειξη και κάνουμε το ψυχρό πράσινο. Βεβαίως, μοιάζει μάλλον σαν γαλάζιο και όχι σαν ψυχρό
πράσινο, αλλά σας είπαμε ότι ο λόγος που τοποθετήθηκε είναι επιστημονικός, δηλαδή έπρεπε να το βάλουμε εκεί μέσα, σαν ψυχρό μπλε. Δεν μπορούμε να το κατασκευάσουμε και δεν το θεωρούμε βέβαια ακόμα ως βασικό, γιατί ως βασικό θα έπρεπε μαζί με ένα άλλο χρώμα να μας φτιάχνει κάποιο άλλο χρώμα. Δυστυχώς δεν έχει αυτή την ικανότητα να μας φτιάξει όπως το κίτρινο, κόκκινο, μπλε άλλα χρώματα. Αυτό δεν μας φτιάχνει χρώματα τα οποία να μας είναι χρήσιμα, θα μας κάνει κάποια μουντά χρώματα. Τώρα είπαμε λοιπόν για τα τέσσερα χρώματα σε αρμονία, ότι είναι αυτά που είναι σε σχήμα σταυρός, αυτό σας είπα. Το απάνω κορυφή το κίτρινο, από κάτω το μου, και σαν σταυρό θα βάλουμε το οξύδιο του μαγκανίου, το μπλε αυτό το μυστήριο, και δεξιά το κόκκινο του κρόνου. Αυτό το πορτοκαλί, αυτό περάει το κόκκινο του κρόνου. Το πιο θερμό λένε χρώμα. Γι' αυτό αν θυμάστε και διαφήμιση απάνω σε απορριπαντικό έλεγε με μπλε και πορτοκαλής κόκκους. Δίνει την πιο δυνατή ενέργεια. Είναι το πιο ενεργειακό χρώμα, αυτό το πορτοκαλί. Ακόμα τώρα, βέβαια, κάποιος απάνω στο σταυρό που υποδείξαμε, γιατί μας πήγε. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν μου αρέσει πολύ η λύση η οποία έγινε με το κίτρινο, το μοβ και το κάθετο σταυρό αυτό. Δεν μου αρέσουν. Έχω άλλη επιλογή. Βεβαίως έχεις άλλη επιλογή. Μπορεί να πάρεις το κίτρινο, το απέναντι του, και τότε έχεις τα δύο πρώτα χρώματα. Έτσι. Κίτρινο, μοβ. Θέλεις άλλα δύο. Προηγουμένως είπα αυτό με αυτό. Τώρα λέμε ένα, δύο, δύο. Όταν φτάσω στη θέση 2, λέω το τρίτο χρώμα θα είναι δύο θέσεις προς τα δω ή δύο θέσεις προς τα δω. Ή θα πάω στο μπλε ή θα πάω στο κόκκινο. Διαλέγω ένα από τα δύο κατά την κρίση μου, ας πούμε ότι πήγα στο κόκκινο. Και λέω κίτρινο, μοβ, κόκκινο, σαν τρίτο χρώμα, και το τέταρτο πάω στο απέναντι του, το πράσινο. Άρα, αν δεν πάω σε σταυρό που είναι κίτρινο, μοβ, οξύδιο μαγκανίου και κόκκινο του κρόνου, δεν μου αρέσει κάτι από το τρίτο ή το τέταρτο χρώμα, λέω ένα, δύο. Εδώ διαλέγω, είπαμε, ή δύο θέσεις αριστερά ή δεξιά, ή αυτό ή αυτό σαν τρίτο χρώμα, και είπα ότι διάλεξα έστω πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρώμα και το απέναντι του, το πράσινο. Άρα έχω μία αρμονία η οποία είναι με τέσσερα χρώματα, η οποία είναι αυτή. Έτσι, πρώτο, δεύτερο, δύο θέσεις δεξιά ή αριστερά το τρίτο χρώμα και το απέναντί του, όποιο είναι, το συμπληρωματικό του δηλαδή. Έτσι έχουμε το κίτρινο και το συμπληρωματικό του, δύο θέσεις προς τα εδώ ή δύο θέσεις προς τα εδώ,
διαλέγεις ένα από τα δύο αυτά χρώματα σαν τρίτο και πηγαίνεις στο απέναντί του. Αν έχεις πάρει το μπλε, θα πας στο πορτοκαλί. Αν έχεις πάρει το κόκκινο σαν τρίτο, θα πας στο πράσινο. Άρα έχεις αυτή τη συνολική επιλογή χρωμάτων για τις αρμονίες σου. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να μπορούσαμε να είχαμε πιο ανοιχτή συζήτηση για να γίνονται ερωτήσεις. Πάλι να επαναλάβω την καλησπέρα στη Μαρία Παπαμιχαήλη από Πορτοχέλη και να πω και μια καλησπέρα, νομίζω ότι είναι η τελευταία και εδώ κλείνουμε την εκπομπή, με την Κωνσταντίνα Τσαρδόνη, που την ευχαριστούμε και αυτή για τη συμμετοχή της και την παρέα της. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, μην διστάζετε να τις στείλετε στο mail της σχολής Μπορτζίας, μεσαία παύλα, παπάκι, otenet.gr. Θα το βρείτε και στο site μας μέσα και να μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας, τις επιθυμίες σας για ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και να το προβάλλουμε από το live streaming. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που είναι κοντά μας και δείχνουν τη συμπάθειά τους και ευχαριστούμε επίσης και όλους εκείνους όπου δεν μας συμπαθούν πάρα πολύ και μας δείχνουν με κάθε τρόπο την αντιπαθειά τους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα αυτούς, διότι για να μας αντιπαθούν πάρα πολύ πάνε να πει ότι μάλλον έχουμε καταφέρει να ξεχωρίσουμε από τη μάζα των αφανών, οπότε μας δείχνουν ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω από το επίπεδο που ψάχναμε. Αλλά θα τους λέγαμε λίγο πιο πολύ χαλαρότητα να έχουν, δεν ανάγκη να βγάζουν και τόσο πολύ χολή, κακόμοιρη, ας πούμε. Μάλλον πρέπει να είναι σε μεγάλη δυστυχία για να έτσι να εκλιπαρούν λίγο επικοινωνία έτσι με τέτοιο τρόπο, ας πούμε, διαβάλλοντας ή... Δηλαδή, δύο πράγματα στη ζωή τα οποία δεν κρύβονται είναι το μίσος και η ζήλια, λέει. Δεν βαριέσαι. Υπάρχουν και αυτοί η κατηγορία των κακομύριδων, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι, να βγάλουν λίγο χολίτσα, έτσι, για να βγάλουν τον άρθον των επιούσεων. Λοιπόν, εμείς τους ευχαριστούμε. Γελάμε μαζί τους, γιατί ξέρετε γιατί γελάμε. Γιατί είναι αρκετά γνωστοί σε όλους μας και όλοι γελάμε όταν τους ακούμε και μεταμφιέζονται σε Νικολαίδη, σε Πετρόπουλο, σε... ενώ ξέρουμε ότι είναι ο γνωστός, άγνωστος, πολύ γνωστός μας μάλλον, ο οποίος... Τέλος πάντων, ευχαριστούμε όμως τους πολύ καλούς φίλους, γιατί με αυτούς έχουμε ανάγκη επικοινωνίας, εμείς για αυτούς κάνουμε τις εκπομπές και οι άλλοι τους συνιστούμε ένα βάλιουμ των 2,5 επί 3 φορές τη μέρα. Ίσως κάνει κάτι, ξέρω εγώ, στο βάλιουμ, ταβόρ, τέλος πάντων. Υπάρχουν πολλά, λεξοτανίλ, αντικαταθλιπτικά υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό το λέω για να ευθυμίσουμε λιγάκι, να χαλαρώσουμε. Δεν είναι ανάγκη στα χρόνια που ζούμε να έχουμε ανάγκη να κυνηγάμε κάποιον για να τον διαβάλουμε ή να τον... Απλώς ξέρετε τι κάνουμε. Αντί να κάνουμε αυτό που θα θέλουμε να κάνουμε, μάλλον κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Το λέω με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε για την παρέα σας όλους και την άλλη Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ μαζί και ελπίζω να βρούμε ένα θέμα. Είπαμε ότι θα θέλαμε να μας στέλνετε, δηλαδή από τα θέματα που επιλέγουμε είναι πάντα κοντά στα θέματα που ζητάτε κι εσείς, οπότε κάντε μια προσπάθεια να φέρνετε κάποια θέματα τα οποία... μπήκανε και δύο φίλοι ακόμα. Κατερίνα Αλεξοπούλου, Ντέβε, ευχαριστούμε πολύ. Και Αγγελική Σκούταρη, ευχαριστούμε πολύ για αυτό που μας προσφέρετε. Έχει δύο καρδούλες, έχει κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα και την άλλη Παρασκευή πάλι μαζί. Γεια σας.